πας καλά τώρα εσύ, σήμερα, περίμενε. Έλα, ξύπνα! Την προηγούμενη εβδομάδα δώσαμε τόση ενέργεια και αυτή τη εβδομάδα πρέπει να δώσουμε ακόμη περισσότερη. Οπότε άσε με λίγο να πάρω δυνάμεις γιατί πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είναι καλύτερη σας φορά και μ' άρεσε πολύ και η παρουσίασή σας. Αλλά και το κέφι σας, ζήσαμε μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Αυτά. Όταν άκουσα τα λόγια των κριτών, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Από χαρά. Για πρώτη φορά ακούσαμε καλά λόγια από την Κριτική Επιτροπή. Η Ευρυδία εκεί έχει πάρει τα πάνω της, πετάει. Είναι παίχτρια ψυχολογίας τελικά. Καλέ σήκω σου λέω. Τι τραβά. Σήκω. Έχω φέρει φαγητό. Άλλοι πλένουν το πρόσωπό του όταν ξυπνάνε. Εγώ βάζω αντισηπτικό για να φάω. Τι έγινε, κερνάς επειδή άκουσες καλά λόγια. Κερνάω τώρα. Χαλάλη σου, κορίτσι μου. Χαλάλη σου. Τόσο καλά λόγια, τόσο καλά που τα πήγες. Είμαι περήφανος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ξέρεις τι, κράτα το μαλλί του Τζέιλο. Τζένιφερ Λόπεζ είναι η κοπέλα. Είσαι να πω! Μα είσαι δηλαδή. Είμαι η Τζένιφερ Λόπεζ από τη Μεταμόρφωση. Έπρεπε να φτάσουμε στο έκτο live για να στολιστώ πραγματικά. Τζένιφερ Λόπεζ. Είσαι έτοιμη να ακούσεις ποιο κομμάτι θα πούμε αυτήν την εβδομάδα? Και αυτήν την εβδομάδα πάω καλά. Αυτήν την εβδομάδα πας καλύτερα από ποτέ. Πρόσεξε, σαν γρίφο θα το κάνουμε, ναι. Λίγο, εντάξει. Ωραία. Εγώ προσωπικά, αν ήταν να διαλέξω ένα τραγούδι της Eurovision που θα έλεγα, θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ποιο είναι? Ελενάρα. Παπαρίζου! Number one! Μία κομματάρα, βασικά όχι μία, την κομματάρα που μας έφτασε στην κορυφή. Θα ξεχάσω εγώ που έτρεχα στη Δεκελίας να πανηγυρίσω την πρωτιά. Αυτό το τραγούδι, ναι, είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, ναι, για την Eurovision, κατά την άποψή μου. Θα παίξουμε λυρά. Θα παίξουμε, δεν ξέρω τι θα παίξουμε, αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε πολλή ενέργεια. Η Παπαρίζου είναι αυτή που είναι, είναι θεά. Το να πλησιάσουμε την Παπαρίζου καλλιτεχνικά θα είναι δύσκολο. Ενεργειακά όμως θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα πάμε. Το καλύτερο τραγούδι έχουμε. Και θα πάρουμε όχι 10. 12 πόντους, σαν τη Eurovision. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Ευρυδίκη και τον Ηλία. Παιδιά, τη βραδιά εκείνη, τη βραδιά και τούτη. Μ' αρέσατε πάρα πολύ. Δεν τον πιάνω βέβαια τον Ηλία. Όχι, νερό, εγώ που τον πιάνω έχω γίνει μέσα στο πισόσκονη. Τον βάψαμε, να ξέρετε, εμείς με ένα σπρέι. Δεν είναι έτσι το κουστούμι. Εγώ τη δημίδα σήμερα. Όποιος ακουμπάει γίνεται χρυσός. Να πω ότι στην Eurovision εκείνη τη χρονιά είχε πάει και ο Ηλίας με την Κύπρο, με τον, ναι, Χριστοφόρο. Ήμουν από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρο, το Come Baby τότε, το 2005 ήταν, όντως, γιατί ήμουν εκεί. Και το έζησα από κοντά, πανηγύρισα, είδα το Κύπρο γεμάτο ελληνικές σημαίες. Να δούμε, να πούμε φιλάκια πολλά. Μετά πανηγύριζε. Να πούμε φιλιά στην Έλενα. Να πούμε φιλιά. Γιατί εγώ κάπως μίλησα με την Έλενα. Πώς, με μηνύματα. Μίλησα και εγκρίνει το φόρεμα και την εμφάνιση. Άμα μίλησες να βγει εδώ ζωντανά, την περιμένουμε, είμαστε ζωντανά, να μας πει αν της άρεσε το τραγούδι ή όχι. Έτσι είναι αυτά. Είμαστε διακαναλικοί εμείς, δεν έχουμε θέμα.
Θα βγει λοιπόν μόνο αν πας και εσύ να διαγωνιστείς στο Voice. Έτσι. Εγώ, να σου πω κάτι. Στις καρέκλες. Εγώ είπαμε, ήμαρτον. Ήμαρτον. Ήμαρτον, λέω. Ήμαρτον. Δεν το έχει κανείς, οπότε συνεχίζει. Λοιπόν, λοιπόν, εμένα τα παιδιά μου άρεσαν πολύ. Δεν ξεκινάμε μεγάλα, το λες εσύ αυτό. Οπότε εμείς δεν εισέγουμε. Όχι, εσάς θέλουμε. Τι μαχαιριές, δεν μ' άρεσαν καθόλου, μιλάμε. Η Ευρυδίκη φωνή τίποτα. Ναι, χειρότερη και από... Και από την Ευρυδίκη. Από τον Τρίφωνο. Λοιπόν, ξεκινάμε την κριτική μας επιτροπή. Καλησπέρα σε όλους. Με την Δέσποινα αυτή τη φορά. Λοιπόν, Ευρυδίκη, όταν εμφανίστηκες από πίσω, κάποια στιγμή τρόμαξα, λέω, δεν δυνατόν, η Έλενα. Η Έλενα ήταν συγκλονιστική εκείνο το βράδυ, ήταν υπέροχη, της άξιζε πραγματικά. Ούτως ή άλλως είναι μια υπέροχη τραγουδίστρια. Θα σου πω ότι γενικά μου αρέσατε πολύ. Και αισθάνομαι ότι έχεις κάνει... η προσπάθεια δηλαδή που κάνεις φαίνεται. Ευχαριστώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Τα φωνητικά που έκανες στην αρχή, που ήταν έτσι κάποιες φορές πολύ έντονα, τώρα ελαχιστοποιούνται όσο πάνε. Πολύ καλά δουλεύεις. Θα σου πω τι ήθελα παραπάνω από σένα. Ενώ ξεκινάς από πίσω και λέω, τι γυναίκα, πω, φανταστική, υπέροχη, κοίτα, την έχει όλη αυτή την ένταση που πρέπει να έχει το κορμί και ως σκιά κιόλας, έτσι. Την ώρα που βγήκες μπροστά, καταλάβαινα ότι ενώ τραγουδούσες, έχασες όλο αυτό το έντονο γυναικείο θηλυκό που έχεις και εσύ, όπως είναι και η Έλενα, που έχει ένα εκτόπισμα η Έλενα πάνω στη σκηνή. Το έχασες, ενώ το έχεις, γιατί σκεφτόσουν τώρα εδώ πάει το χέρι, μετά που πάει το πόδι, μετά τι γίνεται αυτό. Λογικό, αυτό, δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να έχεις χάσει το χέρι και το πόδι και να βλέπω την Ευρυδίκη που είναι πάρα πολύ έτσι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι θηλυκό πάνω στη σκηνή. Αλλά γενικά μου αρέσετε πάρα πολύ. Μόνο αυτό λίγο έτσι... αισθάνθηκα ότι θα το δουλέψω και αυτό. Θα το ήθελα, γιατί το έχεις, δεν χρειάζεται. Απλά μάλλον απόψε υποχρεώθηκες να σκεφτείς κάποια βήματα και εκεί λίγο έχασες αυτό εδώ. Mm-hmm. Μόνο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα. Μαρία. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία, γιατί πραγματικά θα σας αδικήσω πάρα πολύ αν θυμηθώ την Έλενα, που είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια, ήταν η βραδιά τέτοια, το τραγούδι ήταν η στιγμή του για να κερδίσει. Την καμαρώσαμε όλοι. Η αδρεναλίνη της Έλενας εκείνο το βράδυ, εντάξει ρε παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να την έχετε. Ήταν τέτοια η ένταση και η απόδοση που πραγματικά δεν το συγκρίνω. Συγκρίνω εσένα με τα προηγούμενα και εσύ με τα προηγούμενα πας καλά. Ευχαριστούμε. Έχετε συνδεθεί αρκετά καλά μεταξύ σας. Είπατε ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι. Το είπατε καλά. Και χαίρομαι να σε βλέπω, γιατί είσαι μια τόσο ωραία γυναίκα και τόσο το χαίρεσαι αυτό που κάνεις. Παρόλο που μπορεί να σκέφτεσαι το πόδι, το χέρι που πάει. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα... Τι γελάς. Γελάω, γιατί και εγώ τα χορεύω, τα ίδια σκέφτομαι. Όχι, θα το κάνεις πολύ καλά. Αυτό που ταυτίζεται. Εσύ να σου πω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι ήταν ολόγραμμα αυτό που έκανε την Κολοτούμπα, αλλά τέλος πάντων, δεν ήσουν εσύ. Δεν ήσουν, με έπιασε η μέση μου. Το είδα, αλλά... Ξέρεις πόσες πρόβες έκανα. Δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι. Και δεν έτρωγα κιόλα. Το τραβάς. Γιατί, αφού δεν έτρωγα. Μαρία, θα του βάλω με τούζες το βράδυ. Έχει δίκιο η Δέσποινα που λέει τσούχτρα. Δεν τα είπα φέτος. Ναι, το παγώ. Λοιπόν, μου αρέσατε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, σταμάτη. Είστε αρκετά καλοί. Αλλά θα ήθελα να αρχίσω με το τι κάνετε, παιδιά, πώς είσαστε, όπως λέει η Βάνα. Τι φάγατε σήμερα, πώς περάσατε. Εγώ προσωπικά τίποτα δεν τρώω από τότε που ήρθατε στο Just. Ναι. Έχω χάσει πάρα πολλά κιλά. Ευχαριστώ, Νίκο. Και είσαι δεν κουκλά, είπα τίποτα, είσαι εγώ είδες. Όντως θέλω να μείνω σε αυτό που είπε η Δέσποινα. Η ενέργειά σου στη σκιά ήταν καταπληκτική. Όταν βγήκες, έχασες λίγο, αλλά έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως έγινε η διαμήρεση στο κομμάτι, ο Ηλίας πήρε ένα περισσότερο, λίγο πιο, όχι πολύ ρόλο, λίγο πιο δυνατό ρόλο και σε επισκίασε λίγο.
Αυτό όμως, τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι δικό σου λάθος. Γι' αυτό θα ζητήσω από το control, θα το παρακαλέσω, να βάλει ένα βαθμό παραπάνω από ό,τι του έδωσα. Σας παρακαλώ, γιατί τα παραπάνω τα δεχόμαστε. Βάλτε κάτι παραπάνω. Αν τα δέχεστε, ναι. Γιατί μετά κατάλαβα ότι έτσι όπως ήταν η πρώτη φωνή, νομίζω ήταν ουνίσονο. Όχι, όχι. Εγώ έκανα δεύτερη φωνή. Δεύτερη φωνή ήταν πολύ πιο πάνω από την πρώτη, αλλά γι' αυτό δεν φταίει. Δεν φταίει η Ευρυδίκη, οπότε γι' αυτό ζητάω παρακαλώ να βάλω ένα βαθμό παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και για εσά είσαστε πολύ ωραίοι και οι χρυσόσκονοι και η χρυσή αυτή κοπέλα. Θα πλένουμε για κανένα μήνα, πιστεύω, μέχρι να φύγει. Στα μάξιμη πίστη. Βίκη! Λοιπόν, παιδιά μου, τι γίνεται. Να, δεν σας ρωτάω τι φάγατε, γιατί έμαθα ότι δεν τρώτε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσατε, συμφωνώ με όσα είπαν τα παιδιά. Είχες ένα πολύ δύσκολο έργο, βρε παιδί μου, πολύ είσαι κουκλάρα. Είχες να πεις ένα τραγούδι το οποίο το έχεις φραγίσει και λόγω στιγμής και λόγω ταλέντου και όγκου φωνής που έχει η Έλενα. Οπότε το θεωρώ δύσκολο το έργο που είχες. Φάνηκες αντάξια, όχι απολύτως, αλλά αντάξια. Εκτιμώ τρομερά την προσπάθεια και είστε κούκλοι. Ευχαριστούμε. Απευθύνομαι στο κορίτσι που είναι το διαγωνιζόμενο. Αγόρι μου, εσύ τα ξέρεις, έτσι. Δεν τα ξέρει, γιατί αυτά που μου λες την ώρα που βγαίνει ο Ηλίας δεν τα λέω, οπότε δεν τα ξέρω. Θα τα πει μετά. Θα σας επιφυλάσσω μια έκπληξη. Κοίτα μας στα μάτια και πες μου ποιος λέει την αλήθεια. Εντάξει. Το δέχομαι. Μην πεις τίποτα. Είναι πλανέφτρα, παιδί μου. Είναι πλανέφτρα. Πες τα στα μάτια μου, συμφωνώ. Είσαι. Βαθμολογία, Νίκο. Περιμένουν οι Ευρώποι όλοι. Βίκη. 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταμάτη. 8. Ευχαριστούμε. Δέσποινα. 8. Ο Θεέ μου. Μαρία. 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 32 βαθμοί, συγχαρητήρια. Έλα, θα σ' αγαπώ. Έλα, το έχουμε τώρα. Λοιπόν, δεν θα φύγετε. Όχι, βέβαια. Γιατί τώρα αυτό πιστεύω να το έχουμε. Το έχουμε. Ρίξ' το, μαέστρο. Έλα, Ηλία. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούργιο που λέει. Τον άνθρωπο το λάθος, αυτόν αγάπησα. Τον άνθρωπο το λάθος, αγκάλιασα με πάθος. Τον άνθρωπο το λάθος, αυτόν εμπιστεύτηκα. Κι ας ήταν όλα λάθος, κι ας ήταν όλα ψεύτικα. Τον άνθρωπο το λάθος, αυτόν αγάπησα. Τον άνθρωπο το λάθος, αγκάλιασα με πάθος. Τον άνθρωπο το λάθος, αυτόν εμπιστεύτηκα. Κι ας ήταν όλα λάθος, κι ας ήταν όλα ψεύτικα. Κι ας ήταν όλα λάθος, κι ας ήταν όλα ψεύτικα. Αλλά επειδή είμαστε του κεφιού, να πω και ένα λίγο πιο ανεβαστικό. Περίμενα, να πω κάτι πριν το πει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, καλέ, ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι είναι ωραίο. Πολύ, είναι φανταστικό. Να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω τίποτα σήμερα. Μήπως να πιω. Λοιπόν, λέω. Panic Record είναι το τραγούδι. Πάμε το άλλο να το πει αφού θέλει. Και το έχουν γράψει οι Arcades, στους οποίους ανήκει ο Αναστάσιος ο Ράμος. Μπράβο, δώσε. Πάμε και λίγο. Να κουνηθεί λίγο το κορίτσι, παρακαλώ, μαέστρο, λίγο έτσι. Και λέω. Πέθανε λένε οι άλλοι, δε σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου η ζωή και αξίζω. Έλα, έβρι, πάμε λίγο. Πέθανε λένε οι άλλοι, δε σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου η ζωή και αξίζω πιο πολλά. Πέθανε λένε οι άλλοι, δε παίρνω εγώ τα πάρη. Κι αυτό ξεσπάω κι όταν τα σπάω μιλάμε. Μη πεις την πρισιά μόνο. Άιντε, τα κάψω απόψε, θέλω ετούτο το κανένας τώρα. Πολύ φωνάζετε εσείς, ε. Άιντε, να γίνουν όλα στάχτη, αισθήματα και πάθη, τα δυνατά θα κάνω δυνατά. Άιντε. Σας ευχαριστούμε. Μπράση, Λάουρα.